Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Τζουζέπε και ο Μήτρος κάνουν μυστική συμμαχία, αποκρύπτοντας τα πραγματικά τους κίνητρα. Μία εικόνα που βλέπει ο Τζουζέπε τον κάνει να υποψιάζεται πως πίσω από τις δολοφονίες κρύβεται ο Μήτρος Γερακάρης. Είναι σίγουρος για όσα είδε και μοιράζεται τις σκέψεις του με την Πανδώρα. Πρέπει να βρω ένα τρόπο να τον ξεσκεπάσω. Δεν γίνεται να θεωρούν πως εμείς είμαστε φωνιάδες όταν ο ίδιος ο φωνιάς κυκλοφορεί ανάμεσά τους, τις λέει και βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο προκειμένου να ξεσκεπάσει τον Μήτρο. Την ίδια ώρα η Πανδώρα προτείνει να δημιουργηθεί ένας νέος οικισμός, αλλά ο Τζουζέπε διαφωνεί κάθετα με την ιδέα αυτή. Κι έτσι εκείνη στρέφεται προς τον Σίλβιο για βοήθεια. Μόνο που η συνάντησή τους κινεί τις υποψίες σε Τζουζέπε και Ρενάτα, που γνωρίζουν και το κοινό παρελθόν τους. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, μία επίσκεψη του Αντώνιο στο νεκροταφείο θα τον οδηγήσει σε μία περίεργη ανακάλυψη που σχετίζεται με τις μυστηριώδεις δολοφονίες των κοριτσιών, αλλά και σε απόκρυφα και μυστικιστικά νέα μονοπάτια. Ο Τζουζέπε είναι απογοητευμένος που δεν μπορεί να παγιδεύσει τον Μήτρο. «Δεν έπεσε στην παγίδα μου. Καταφέρνει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να ξεφεύγει», λέει στην Πανδώρα, η οποία έχει μία ιδέα. «Έχε το φίλο σου κοντά και τον εχθρό σου ακόμη πιο κοντά του», λέει, και τον πείθει να κάνει μία ανίερη συμμαχία με τον Μήτρο Γερακάρη, ώστε παράλληλα να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για τα κρυφά του σχέδια και να τον ξεσκεπάσει. Από την άλλη, ο Γερακάρης δέχεται και πιστεύει πως βρήκε τον κατάλληλο σύμμαχο για να κατατροπώσει τους λασκαραίους. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.